εγώ σε ψάχνω παντού. Πού είσαι? Έλα. Εγώ σε ψάχνω παντού. Πού ήσουνα, πού γυρνάς? Έλα εδώ βρε κατσίκι, έλα εδώ. Έλα, πάμε μέσα. Έλα, πάμε σπίτι. Έλα. Πού ήσουνα? Έλα εδώ μου κάνεις. Ας... Στη κάλτσα. Φέρ' την κάλτσα γρήγορα, έχεις πάρει όλες τις κάλτσες. Φέρ' την κάλτσα. Λοιπόν, έχω επιστρέψει, μόλις μπήκα στο σπίτι. Φαίνεται από το παιδί. Κάτσε να ξεκουραστώ λίγο. Και θα σας πω το εξής. Αυτές οι ριζογκόφρετες που πήρα στο Δημήτρη με το τυρί, απλά δεν υπάρχουν με το τυρί. Με το τυρί. Έξι είναι Wiser. Για πες τη τραγουδιστά. A, B, C, D, E, G, H, A, J, T, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Καλημέρα. Καινούριο vlog φυσικά ξεκινάει και είμαι έτοιμη για να πάω γυμναστήριο. Η πρώτη μάλλον επίσκεψη στο γυμναστήριο της χρονιάς. Ελπίζω να κρατήσει να μην αλλάξει κάτι, γιατί εντάξει, μπορεί να κουράζομαι, αλλά νομίζω ότι μετά το γυμναστήριο παίρνω περισσότερη ενέργεια. Κάτι μου δίνει περισσότερη ενέργεια. Λοιπόν, άλλο τώρα. Πάμε να σας δείξω. Θυμάστε στο προηγούμενο vlog που σας έδειξα στην αρχή του βίντεο τα αγκουράκια. Πάμε να δείτε πόσο μεγάλωσε τώρα το αγκουράκι. Αυτό που σας έδειξα στο προηγούμενο vlog. Γιατί το βλέπω τώρα και λέω τώρα θα το δείξω στα κορίτσια. Κοιτάξτε να δείτε πώς έχει γίνει. Από το προηγούμενο vlog, έτσι. Περιμένω να σας γυρίσω. Κοιτάξτε εδώ, πώς έγινε. Άμα δείτε στο προηγούμενο vlog που τα κόβει ο Δημήτρης, τα δείχνω που ήταν μικρούλικα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, εδώ βγαίνει και άλλο τώρα. Και εδώ βγαίνει και άλλο, και εδώ βγαίνουν και άλλα. Βγαίνουν αρκετά αγκουράκια. Εδώ έχει βγει τίποτα, για να δω. Εδώ βγαίνει τίποτα. Εδώ όχι, δεν μου έχει βγάλει ακόμα. Εδώ βγαίνει ίσως ένα. Και για να δω εδώ, όχι, εδώ δεν βγαίνει, από εδώ βγαίνουν και εδώ βγαίνει άλλο ένα. Τώρα έτσι όπως πήγα να ανοίξω την κάμερα, τα είδα και λέω θα τα δείξω στα κορίτσια. Έλα Μπούμπι, έλα μέσα. Τώρα είμαι λίγο κόκκινη, πέφτει το φως. Πρέπει μετά να πάρω τον Μπούμπι μέσα. Έλα μέσα. Πάμε, θα φύγω τώρα, έλα. Πάμε. Πες καλημέρα, εδώ στον κόσμο, στις φίλες σου. Στις φίλες σου. Θα πεις καλημέρα. Λοιπόν, και όπως σας είπα, φεύγω τώρα. Τα πήρα όλα. Μπούμπι, έλα από εδώ. Τα πήρα όλα. Και σας ανοίγω την κάμερα μόλις επιστρέψω. Κλασικά και σε αυτό το vlog μαμαδίστηκα εντελώς. Δεν ξέρω ακόμα τι θα μαγειρέψω. Δεν έχω αποφασίσει. Θα το σκεφτώ τώρα που θα φύγω. Τι να τους φτιάξω. Αυτά. Οπότε επιστρέφω, ανοίγω κάμερα και μιλάμε. Λοιπόν, έχω επιστρέψει, μόλις μπήκα στο σπίτι. Φαίνεται από το παιδί εδώ πέρα που με υποδέχεται. Η προπόνηση πήγε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι θα περπατάω μέχρι το βράδυ. Θα μπορώ να κουνάω χέρια πόδια. Έκανα μάλλον χέρια και πόδια. Λοιπόν, και πήγα Βασιλόπουλο. Πήρα μακαρόνια, γιατί θα κάνω μακαρόνια με κιμά τελικά, κάτι πάρα πολύ γρήγορο, γιατί πέρασε η ώρα. Επίσης βρήκα τις πίτες τορτίγιας από Αλφα Ζήμη, χωρίς λέει φινικέλαιο. Πήρα δύο συσκευασίες, γιατί τρώνε και τα μικρά τώρα το βράδυ. Τι άλλο πήρα, εδώ έχω... Συγγνώμη τώρα, σας τα δείχνω έτσι, αλλά πραγματικά βιάζομαι για να βάλω το φαγητό να γίνεται. Σκληρό τυρί, γραβιέρα αμφιλοχίας, κομμάτι πήρα, θα το τρίψω εγώ. Ωραία, πήρα ρίζο γκοφρετούλες και άλλες για το μικρό. Αυτή τη φορά κοίταξα όμως και πήρα τις ατομικές με καλαμπόκι. Σήμερα το έχω βάλει με τυρί, ελπίζω να τις φάει. Του πήρα αυτά τα... Καρπός αμύγδαλο με κακάο, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε μήπως θέλει να πάρει καμιά μέρα για χυμό να πάρει αυτό.
στο σχολείο. Μπορεί να θέλει, έχουν και το καλαμάκι πάνω. Πήρα ένα πελτέ γιατί μου είχαν τελειώσει. Κιμά, ριζογκοφρέτες και γαλοπούλα για το... Για να δω. Ωραία, και να σας μιλάω ενώ ξεκινάω να φτιάχνω τα μακαρόνια με το κιμά. Να σας πω ότι τους είχα κάνει φασολάκια, το τελευταίο το πήρε ο Κώστας στη δουλειά, το τελευταίο, οπότε επειδή πέρασε η ώρα και άργησα, θα βάλω τώρα, επειδή έχω καθυστερήσει και άρχισα όχι από το γυμναστήριο, είχε πάρα πολύ κόσμο στο σούπερ μάρκετ και καθυστέρησα εκεί στο ταμείο. Έχω κρεμμύδι και μάλιστα θα βάλω μισό γιατί είναι πολύ μεγάλο το κρεμμύδι. Λοιπόν, εδώ, όχι, για να δω το λάθος αυτό. Οπότε να βάλω το κιμά να γίνεται. Δούνε τα παιδιά και θα πεινάνε σαλίκι, θα πεινάνε. Οπότε, να το βάλω να γίνεται. Και το σκορδάκι, το οποίο ήταν χαλασμένο αυτό το σκόρδο. Δεν πειράζει, θα πάρω αυτό άλλο. Εδώ. Και ξέχασα να πάρω επίσης... ξέχασα να πάρω ντοματίνια που θέλω. Έχει πάρα πολύ ζεστή έξω. Τώρα από ό,τι άκουσα όμως θα χαλάσει ο καιρός σιγά σιγά. Θα πέσει και πάρα πολύ θερμοκρασία. Λοιπόν, αυτό το μηχάνημα σας έχω πει από Lidl που είχα πάρει, με έχει σώσει πραγματικά. Εάν βρείτε κάτι αντίστοιχο ή έστω το ίδιο, πραγματικά θα σωθείτε. Θα σωθείτε από το κλάμα, θα σωθείτε από το... από το γενικά το τρίψιμο, δηλαδή και το κεφαλοτήρι σε αυτό εδώ θα το τρίψω και το κάνει κομμάτια. Επίσης, τις αραβικές που κάνουμε το βράδυ, το γκούντα το τυρί, επειδή δεν είναι το τριμμένο, το τρίβω εδώ πέρα και γίνεται κομμάτια, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό είναι, οπότε αν το βρείτε πάρτε, δηλαδή θα σας λύσει τα χέρια. Λοιπόν, βάζω τώρα, εγώ τσιγαρίζω το κιμά και το κρεμμύδι μαζί ταυτόχρονα. Αυτή είναι η διαδικασία η δικιά μου. Επίσης να σας πω κάτι άλλο, ένα νέο να σας πω. Να σας πω ένα νέο, περιμένετε να ανάψω το μάτι. Ότι, πέφτει λίγο το νέο, στο TikTok έφτασα τους 1000 followers. Και μου λέει ο Μπάμπης, μαμά τώρα που έχεις πιάσει 1000 followers μπορείς να κάνεις, μου λέει και live. Λοιπόν, οπότε εγώ αποφάσισα, μόλις δηλαδή το έχω αποφασίσει, το ξέρω, είναι τετελεσμένο γεγονός ότι θα γίνει, δεν ξέρω πότε όμως, αποφάσισα ότι ένα βίντεο που έχω κάνει κοντεύει να φτάσει 100.000 προβολές στο TikTok, μακαρόνια με κιμά. Οπότε είπα ότι το πρώτο live που θα κάνω θα είναι μακαρόνια με κιμά που θα φτιάξουμε παρέα. Οπότε αν δεν με ακολουθείτε στο TikTok και... θέλετε να με ακολουθήσετε γιατί θα κάνω live εκεί πέρα. Ναι, το είπα και στο γιο μου, Μπάμπη μου, του λέω θα κάνω live. Μπείτε, ακολουθήστε με και εκεί. Και φυσικά θα σας ενημερώσω πότε θα γίνει τέλος πάντων το live. Γιατί δεν έχω ξανακάνει αλήθεια. Είναι και ντρέπομαι πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, όσο να είναι εντάξει, εδώ πέρα στο YouTube μου στέλνετε στα σχόλια και αυτά. Αλλά δεν έχει τύχει ποτέ έτσι να κάνω ένα live εδώ στο YouTube. Ίσως αργότερα κάνω, το σκέφτομαι πάντως, να κάνω, αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται η διαδικασία του live. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Λοιπόν, οπότε ναι, στο TikTok θα μαγειρέψω μακαρόνια με κιμά, αυτό το φαγητό ήταν που έχει, ας πούμε, τα περισσότερα likes, ας πούμε, και τις περισσότερες προβολές, είπα να το τιμήσω και να το φτιάξω... μαζί με αυτούς τέλος πάντων που με ακολουθήσαν στο TikTok και γενικά τους αρέσουν έτσι οι συνταγές και αυτά που ανεβάζουν.
Λοιπόν, έχω ρίξει τον κιμά μου. Εύκολα πραγματάκια σήμερα και γρήγορα. Μου βάλε και ωραίο κιμά ο κύριος εκεί πέρα στο δέντρο που με ξέρει. Μου βάλε πολύ ωραίο κιμά από ελιά. Ωραία, ο κιμάς μας μπήκε. Μ' αρέσει όμως και έτσι που μαγειρεύω τώρα και σας μιλάω. Νόησα ότι έχω παρέα στο σπίτι μαζί σας εδώ πέρα, οπότε νιώθω όμορφα. Λοιπόν, θα αφήσω να τσιγαριστεί ο κιμάς, αλάτι, πιπέρι, πελτεδάκι και τον αφήνω να σιγοβράσει σιγά σιγά, μπαχάρι επίσης. Τον αφήνω να σιγοβράσει σιγά σιγά. Βέβαια τους είχα κάνει πρόσφατα και το παστίτσιο, εσείς θα το έχετε δει φυσικά στο προηγούμενο vlog. Αλλά εδώ υπάρχει και μια αγάπη προς τον κιμά γενικά. Γιατί είχα πλάνο, πώς πως το είπα το ήρθα, εντάξει, πολλά το μυαλό. Είχα στο πλάνο να τους κάνω μπιφτέκια στο φούρνο με πατάτες. Αλλά η Μαρίλα, επειδή δεν τρώει τις πατάτες, θα μου τρώγε σχέδιο το μπιφτέκι. Οπότε τα μακαρόνια με το κιμά είναι ένα αγαπημένο της φαγητό. Άτε λέω, δεν πειράζει. Και τους το είπα το πρωί ότι αφού είχαμε παστίτσιο, αλλά αφού το θέλανε. Ό,τι θέλει ο λαός. Ναι. 6 είναι wise. Για πες τη τραγουδιστά. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Και κόλλησε. Πολύ χρωμοκάντο. Μέσα στις γραμμούλες. Μπράβο. Τέλεια. Κάνε και το στοματάκι του. Το φίδι γιατί το κάνεις κόκκινη τη γλώσσα. Αφού έτσι είναι. Και δικά μου κόκκινη είναι. Μίλωσα μου. Ωραία. Και δέσπρα. Ωραία. Το μάτια του δεν χρειάζεται. Τα. Το μάτια του δεν χρειάζεται. Όλο πράσινο θα το κάνεις. Αφού έτσι. Μπορεί να το βγω και το... Όλο θα το κάνεις αυτό. Μέσα στη γραμμή ζωγραφίζουμε. Αν ζωγραφίζει αυτό μέσα στη γραμμή, μπορεί να κάνω όλο αυτό. Λοιπόν, μιλάω λίγο σιγά. Γιατί όμως. Λοιπόν, καθίστε να σας γυρίσω κάμερα. Βλέπετε εδώ. Αυτά εδώ. Τα βλέπετε. Τα βλέπετε αυτά εδώ κάτω. Στο πάτωμα φαίνονται. Εδώ φαίνονται. Φαίνονται. Και αυτά εδώ. Και αυτά. Όχι, δεν έχουμε θηλυκό σκύλι στο σπίτι μας, κοιτάξτε. Εδώ, βλέπετε. Βλέπετε. Εδώ τα βλέπετε αυτά. Φαίνονται στην κάμερα. Λοιπόν, θα σας πω τι έγινε. Τώρα, είχαμε ένα ατύχημα. Καθίστε να βγω εδώ στο μπαλκόνι, γιατί έκανε μάθημα πάπης. Λοιπόν, είχαμε ένα ατύχημα και ο Δημήτρης έκοψε το δάχτυλό του. Μη φανταστείτε κάτι σοβαρό. Έχω μείνει με το πανί εδώ πέρα για να σας μιλήσω τώρα, γιατί σας είπα καλησπέρα και ότι άνοιξε την κάμερα. Πίσω έχω πλύνει και τα πατάκια από τα μπάνια. Τα έχω βάλει να στεγνώσουνε. Λοιπόν, ο Δημητράκης την ώρα που ανέβηκε λοιπόν να κάνει μπάνιο, κάπου έκοψε το δάχτυλό του. Όχι κάτι σοβαρό. Εντάξει, ήρεμα πράγματα. Έτρεχε αίμα. Αλλά επειδή ο Δημήτρης δεν τον μπορεί καθόλου το αίμα πραγματικά, οπότε με το που είδε το αίμα άρχισε και τίναζε το δάχτυλο και μου λέγε «Μαμά πονάω, μαμά πονάω, μαμά πονάω, μαμά πονάω» και να κλαίει το καημένο και να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει και να τεινάζει το δάχτυλο και να πηγαίνει το αίμα παντού. Ότι η κατάσταση ήμουν αυτή, έχουμε τελειώσει το διάβασμα, δεν σας άνοιξα κάμερα κατευθείαν με το που γυρίσαμε, γιατί τους έβαλα να φάνε. Ο Δημήτρης είχε το ατύχημα, οπότε έπρεπε να συντονιστώ στο κεφάλι μου, να τα φέρω όλα και να πω ok, όλα εντάξει. Και τώρα που άνοιξα την κάμερα είναι που ετοιμάζομαι να καθαρίσω τις ντουλάπες και ό,τι σας έδειξα. Χαμούλης. Πολύ ωραία.
Αύριο έχουμε και την πρώτη μας ορθογραφία στο Δημήτρης, οπότε κάναμε και την ορθογραφία, κάναμε και τα αγγλικά, έτσι μια σκισούλα που τους είχε βάλει δασκάλα τους. Λίγα πράγματα, λίγα, για αρχή είναι καλά, δεν είχε πολλά. Κάποιες ασκησούλες στα μαθηματικά, τι άλλο, την ορθογραφία τους για αύριο, αυτά. Τώρα, δεν ξέρω πώς τους βάζει κάθε Παρασκευή ορθογραφία, δεν ξέρω. Πάω να καθαρίσω, να συνεχίσω να καθαρίσω. Δεν θα σας τράβηξα πάρα πολλά σήμερα. Σχεδόν τίποτα δεν σας έχω τραβήξει σήμερα. Ευελπιστώ να σας τραβήξω όμως αύριο. Πρώτο Θεός. Θα τους πάω σχολείο το πρωί. Δεν έχω κάποιο πρόγραμμα ακόμα. Δεν έχω κανονίσει κάτι για αύριο. Έχει υπερβολική ζέστη. Και βλέπω εδώ τους ανθρώπους που πατάνε με τα σκυλάκια τους και λέω τι όμορφα που πατάνε εδώ, τους βλέπω τώρα, πάνε βόλτα τα σκυλάκια τους. Θα κοιμηθώ. Λοιπόν, πάω να ξεκινήσω να καθαρίζω. Έχω πάει σχολείο τα παιδιά, έχω γυρίσει, έχω απαντήσει στα σχόλιά σας στο προηγούμενο βλογκάκι που λόγω της κατάστασης τώρα που ξεκινήσαμε σχολείο, ενώ κατάφερα να ανεβάσω το βίντεο, δεν κατάφερα να απαντήσω σε όλα τα κορίτσια, οπότε απάντησα σήμερα με την ησυχία μου. Έφτιαξα μαλάκι γιατί αρκετά είπα, είχα πάρα πολύ καιρό έτσι να τα χτενίσω και να τα ισιώσω και λέω Σύση τέλος, κάνε κάτι για σένα, ισιώσέ τα, γιατί δεν γίνεται να είσαι συνέχεια με τον κότσο. Οκ. Okay. Θα κλείσω και ραντεβού τώρα μάλλον την άλλη εβδομάδα για να μην αφήσω πάρα πολύ τη ρίζα τώρα και κατέβει παραπάνω, γιατί θέλω να τα φέρω σε ένα χρώμα, να γίνει δηλαδή πιο ομοιόμορφο το χρώμα τους. Οπότε τα ίσιωσα και είμαι έτοιμη να ξεκινήσω δουλίτσα. Πριν ξεκινήσω όμως τις δουλειές του σπιτιού εδώ πέρα, θα πω ότι θα φτιάξω φακές μάλλον σήμερα, γιατί είχα κάνει τα μακαρόνια με το κιμά, είχαμε κάνει, φάγαμε παστίτσιο. Είχα κάνει ενδιάμεσα όμως και φασολάκια κάποια στιγμή που μας είχαν φέρει ωραία φασολάκια από το χωριό φρέσκα, οπότε είχα και φασολάκια. Τώρα θα σήμερα λέω να φτιάξω, να ξεκινήσω να φτιάξω φακές και να ξεκινήσω τις δουλειές στο σπίτι. Πριν ξεκινήσω όμως θέλω να απαντήσω σε μια φίλη η οποία μου έστειλε σχόλιο ότι δεν απάντησα, μάλλον με είχε ρωτήσει για τις ταμπλέτες του Skip, γιατί σας είχα πει ότι θα σας κάνω ένα update τι γίνεται, γιατί ήταν πρώτη φορά που παίρνω εγώ ταμπλέτες και μετά από τις Ariel. Θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πέραν ότι καθαρίζουν πάρα πολύ καλά και τα ρούχα, έτσι. Θα σας πω ότι έβαλα παπούτσια. Συνήθως λοιπόν εγώ τα παπούτσια, ειδικά των παιδιών, επειδή τα, ξέρετε, μου βρωμίζουν από το τρέξιμο, από γενικά. Τα παπούτσια όταν τα έπλυνα, έβαζα κάτω-κάτω στη σόλα, στο λευκό που είναι, έβαζα και λίγο ζιφ. Το ζιφ το κλασικό αυτό που έχουμε όλοι στα σπίτια μας. Και γινόντουσαν λευκά. Καθάριζα. Θα σας πω ότι με τις ταμπλέτες του Skip που έβαλα, έβαλα βασικά δύο ταμπλέτες όμως, γιατί ήταν λίγο ταλαιπωρημένα, βρωμισμένα αρκετά τα παπούτσια, θα σας πω ότι γίνανε άσπρα. Όταν σας λέω άσπρα, χωρίς να ρίξω τίποτα άλλο, ούτε ζύφ, τίποτα. Έβαλα τις δύο ταμπλέτες του Skip και τίποτα άλλο. Και γίνανε κατάλευκα. Θα σας πω ότι αύριο θα πάμε με τον Κώστα σούπερ μάρκετ για να ψωνίσουμε. Οπότε αύριο θα τις ξαναπάρω. Επίσης θα σας πω ότι το σουπλίν που πήρα από Lidl μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχει διαφορά, αν το γνωρίζετε εσείς, okay. Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ είχα σταματήσει να παίρνω σουπλίν γιατί με ενοχλούσε η μυρωδιά και μου με ανακάτευε. Και γι' αυτό το γύρισα στο Lenor. Όχι ότι το Lenor το αγαπάω, το λατρεύω, εννοείται ότι παίρνω Lenor. Αλλά το σουπλίν μαζί με τις ταμπλέτες του Skip, αν το δοκιμάσετε, Skip και αυτό το σουπλίν που πήρα από το Lidl, κορίτσια μου, μυρίζουν τα ρούχα φρεσκάδα. Φρεσκάδα. Σας το λέω ειλικρινά. Δεν έχω να σας πω ψέματα για κάτι. Το χρησιμοποιώ εγώ στο σπίτι μου και σας λέω ότι τα ρούχα των παιδιών σιδερώνω και μυρίζουν φρεσκάδα.
Αυτά ήθελα να σας πω. Τι άλλο θέλω να σας πω. Άλλα νέα, έχω κάτι άλλο να σας πω. Δεν έχω προς το παρόν κάτι άλλο να σας πω. Πάμε να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσω από τις μαρίλες στο δωμάτιο, γιατί θέλω να δω τι γίνεται στην ντουλάπα της. Θέλω να βγάλω αρκετά ρουχαλάκια τα οποία της είναι μικρά για να πάνε για την Ειρήνη μας, την ξαδέλφη της. Οπότε πάω να ξεκινήσω με τα δωμάτια των μικρών, να πάω μετά στο δικό μου. Έχω αρκετά. Εντάξει, εχθές που σας έκλεισα το βίντεο ήμουνα κατάκοπη. Το αίμα είχε στεγνώσει και έπρεπε να το τρίψω για να φύγει. Γινότανε πανικός, δεν πρόλαβα να σας καληνυχτήσω και λέω άφησε το Σύση, θα μιλήσει τα κότσια την επόμενη μέρα. Λοιπόν, νομίζω τα είπα όλα, πάμε να ξεκινήσουμε, να πιω λίγο καφέ και να ξεκινήσω δουλειές, γιατί περνάει η ώρα και δεν θα προλάβω. Περιμένω τα νέα σας φυσικά κάτω στα σχόλια, όπως πάντα, έτσι εννοείται. Thank you.
Καλημέρα. Λοιπόν, τι μου κάνετε? Επόμενη μέρα φυσικά και κάθομαι εδώ πέρα τώρα και βαθιάχω λίγο το βίντεο, αρχίζω να μοντάρω το βίντεο για να ανέβει τις επόμενες μέρες, οπότε αρχίζω να το μοντάρω. Και αυτά, δεν έχω πολλά να σας πω για πρωί. Φάγαμε, σηκωθήκαμε πια με το γάλα μας, φάγαμε τα δημητριακά μας. Έχω να φάω πάρα πολύ καιρό δημητριακά, με πείραξαν στο στομάχι. Και να ξεκινήσω τώρα να κάνω δουλίτσες. Περιμένω τον Κώστα να έρθει για να πάμε σούπερ μάρκετ. Και κάπως έτσι να σας κλείσω το βίντεο. Όχι, δεν θα σας κλείσω έτσι το βίντεο. Θα δω πώς θα το κλείσω το βίντεο. Ακόμα δεν έχω καταλήξει. Απλά δεν ξέρω τι θα μαγειρέψω, τι να φτιάξω να φάμε. Είναι τόσο, δηλαδή, αυτό το φαγητό πραγματικά είναι νομίζω το δυσκολότερο πράγμα. Το τι να μαγειρέψω και σήμερα. Πραγματικά. Κολλάει το μυαλό σου. Γιατί κάθε μέρα, σχεδόν μέρα παραμέρα, μαγειρεύουμε. Οπότε είναι λίγο δύσκολο το θέμα του φαγητού. Δεν ξέρω, δεν έχει κολλήσει το μυαλό μου. Τώρα δεν πάει κάτι να του φτιάξω κάτι εύκολο, κάτι γρήγορο. Δεν ξέρω. Θα δω. Οπότε αυτά, καλημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε τις δουλειές μας, να συνεχίσουμε, γιατί τις άφησα τις περισσότερες εχθές, το απογευματάκι. Γιατί ξεκινήσαμε. Έχω πει φέτος να βάλω σε ρυθμό τα παιδιά ώστε να διαβάζουν την Παρασκευή, ώστε να τους μένει το Σαββατοκύριακο ελεύθερο. Ευτυχώς τα μεγάλα δεν έχουν ακόμα αρκετά μαθήματα, δεν κάνανε κάτι ας πούμε ιδιαίτερο που χρειάζονται τους ώρες. Πιο πολύ, να σας πω την αλήθεια, είχε ο μικρός παρά η μεγάλη. Οπότε κάτσαμε χθες και διαβάσαμε το μεσημεράκι. Προς απογευματάκι τους άφησα, διαβάσαμε. Διαβάσανε. Εγώ διαβάσα τον Δημήτρη. Και μετά το απόγευμα πήγαμε με τον μικρό λίγο γήπεδο να παίξει μπάλα, να ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο, ο Ρονάλντο. Και τον πήγα γήπεδο, γυρίσαμε, ήρθε και ο Κώστας, κάτσαμε, χαζέψαμε λίγο στην τηλεόραση και αυτά, φάγαμε κάτι γρήγορα, πέρασε η ώρα, γεια σας, καληνύχτα σας, καλό σας ξημέρωμα. Και να με τώρα να σας ανοίγω το πρωί την κάμερα. Αυτά. Λοιπόν, πάω να ξεκινήσω. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω με το να φτιάξω την κουζίνα. Θέλω να βγάλω και την κουρτίνα από τα παράθυρα της κουζίνας, γιατί την προηγούμενη φορά δεν την είχα βγάλει και είναι αρκετά λερωμένη, οπότε να την αφαιρέσω τώρα από την κουζίνα για να την πλύνω και αυτήν και να δω για αρχή τι θα τους μαγειρέψω και μετέπειτα πάμε στις επόμενες δουλειές μας. Σηκώνω. Έβγαλα μπριζόλες.
με ρύζι να φτιάξουμε. Σ' αρέσει, Δημήτρη? Μπριζόλες με ρύζι. Φύγε από την. Για να φας, Βανίγια. Λοιπόν, έχω βγάλει, όπως είδατε, τη κουρτίνα και τώρα πάω να ξεκινήσω, γιατί αρχίζουν και πεινάνε, να φτιάξω το ριζάκι. Το ριζάκι εγώ το έχετε δει πάρα πολλές φορές πώς το μαγειρεύω και πώς το φτιάχνω. Τις μπριζόλες ξέρετε, όπως λέγεται. Λοιπόν, θα τσιγαρίσω βουτυράκι για να το αρωματίσω περισσότερο. Άλλες φορές βάζω λαδάκι για πιο έτσι υγιεινό, αλλά τώρα δεν πειράζει. Θα βάλουμε βουτυράκι. Θα βάλω αντόρο. Νομίζω είναι αρκετό αυτό. Και η δοσολογία για το ρύζι θα σας τη βάλω εγώ τώρα. Δοκίμασα τη συνταγή, θα σας τη δείχνω και με τον έναν τρόπο, να σας τη δείχνω και με τον άλλο τρόπο. Να σας, παλιά τις μπορεί να τις έγραφα και όλα σε κάποια παλιά βίντεο. Σε κάποια καινούρια τα έβαζα μονταρισμένα είτε στο γρήγορο είτε στο αργό. Τώρα αποφάσισα ότι καθώς μαγειρεύω θα σας λέω και την δοσολογία, γιατί είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα. Καλύτερα να κόβω το πλάνο, δηλαδή να μην το βλέπετε, παρά να μην σας λέω τις δοσολογίες και αυτά, γιατί πολλές φορές μου γράφετε κάτω, κορίτσια μου, γράψε μας τις δοσολογίες, γράψε μας τη διαδικασία. Αλλά λόγω των παιδιών, επειδή δεν προλαβαίνω, χάνομαι και ποτέ δεν σας τα γράφω, οπότε αποφάσισα να σας τα δείχνω έτσι. Οπότε για το ριζάκι τώρα, έχω βάλει ήδη να γίνεται το, να λιώνει το βούτυρο, και θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ που είχα πάρει, σας είχα δείξει σε παλιότερο vlog, ρύζι jasmine από Lidl, το αρωματικό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ανάψω και αυτό το φως εδώ πέρα για να με βλέπετε και καλύτερα. Λοιπόν, η δοσολογία τώρα που εγώ χρησιμοποιώ στο ρύζι είναι... Τώρα θα φάω εγώ, τα παιδιά, ίσως και ο Κώστας, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα τα παιδιά δεν φάνε. Οπότε, ρίχνω ένα ποτήρι, το βλέπετε, ρύζι, με δύο, το ίδιο, τα ίδια ποτήρια, με δύο νερό. Ανακατεύω, χαμηλώνω το μάτι και το αφήνω γύρω στο 3 με 4 να σιγοβράσει και να απορροφήσει το νερό. Όταν απορροφήσει το νερό, βάζω είτε μια πετσέτα ή το καπακόνο, ώστε να γίνει το ρύζι σπυρωτό. Πάμε να σας γυρίσω για να δείτε. Εγώ ρίχνω το ρύζι μου και θα ανακατεύω. Βρίσκω τώρα τη σουτάλα μου και ανακατεύω. Αχ, πως μυρίζει! Μυρίζει τέλεια. Θα προσθέσω το νερό μου, το πρώτο. Θέτω και το δεύτερο. Αλατάκι. Ανακατεύω. Χαμηλώνω. Το ρύζι, με το που αρχίσει, ρίξουμε και το δεύτερο το ποτήρι το νερό, επειδή το έχουμε στο 9, το χαμηλώνουμε κατευθείαν, γιατί θα σας κολλήσει από κάτω, γιατί το ρύζι δεν θέλει ανακάτεμα σε καμία περίπτωση, οπότε θα σας κολλήσει. Οπότε με το που ρίξετε το δεύτερο ποτήρι νερό, κάντε γρήγορα ένα ανακάτεμα και στη συνέχεια χαμηλώστε το μάτι σας. Εγώ το έχω βάλει τώρα στο 5 και μόλις ξεκινήσει και πίνει το νερό του, σκεπάστε το ή με το καπάκι της κατσαρόλας σας ή διαφορετικά με ένα χαρτί κουζίνας, να φτάνει να σκεπάσετε την κατσαρόλα σας και το σκεπάστε και είναι τεμούρια. Πάμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε τις μπριζόλες. Τις μπριζόλες, νομίζω, θεωρώ ότι όλες μας ξέρουμε να κάνουμε μπριζόλες. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό στις μπριζόλες. Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη.
τώρα θα προσθέσω και λίγο παραπάνω ελαιόλαδο και νερό για να κάνει σάλτσα, ώστε να έχουν μαζί με το ριζάκι. Και μουστάρδα. Θα βάλω και μουστάρδα. Εμένα. Λοιπόν, οι μπριζολίτες μας είναι έτοιμες. Βλέπετε ότι άλλαξα και βάλα και πάλι και αυτά τα λεβάντα και τα τέτοια. Εδώ το παιδί σε αλόφρον κατάσταση. Οι μπριζολίτσες μας γίνονται. Το ριζάκι, πάμε να σας δείξω το ριζάκι. Ελάτε. Λοιπόν, το ριζάκι μας είναι εδώ. Βλέπετε τι ωραίο έγινε. Και τώρα θα βγει έξω ο Δημήτρης μου για να πάει να κόψει αυτό εκεί το αγγουράκι. Έλα να το κόψουμε για να το βάλουμε στη σαλάτα. Έλα. Το αγγουράκι το μεγάλο, το είδες? Το αγγουράκι, παιδί μου, δεν το βλέπεις? Το αγγουράκι, κοίτα το. Να το. Κοίτα, κόψε το. Να το βάλουμε, πώς το κόβουμε, γίνατο. Μπράβο, αγγουράκι μου. Μπράβο, έχει άλλο. Όχι, το φάνουμε εδώ. Έχει άλλο, βγαίνει εδώ τώρα. Έχει κανένα άλλο, μήπως δεν το βλέπουμε? Πιπερίτσα να βγει και εκεί, δύο πιπερίτσες έχουν βγει. Θα το κόβω στη μέση για να... Θα το φάμε. Έχει κανένα άλλο αγγουράκι εδώ, βλέπεις τίποτα άλλο που εγώ δεν βλέπω? Θα το κόψω στη μέση. Λοιπόν... Και έχω την εντύπωση ότι μια κοπέλα, τώρα βλέπω ότι κλείνει και η μπαταρία της κάμερας. Έχω μια εντύπωση ότι μια κοπέλα με ρώτησε σε σχόλιο για τα αγγουράκια, κάτι για τους σπόρους. Εγώ πήγα στο φυτώριο, θα βρεις λοιπόν, φίλοι μου, αν σε ενδιαφέρει. Και να σας πω την αλήθεια, και κράτησαν και στις διακοπές. Ένα λεπτό. Κράτησαν και στις διακοπές που σας είχα πει ότι είχα ξεχάσει και δεν τους είχα νεράκι. Και βγάζει και αγγουράκια, βγάζει αρκετά αγγουράκια. Αυτό είναι το καλό. Τώρα κόψαμε και ένα για να φάμε. Θα κόψω στη μέση για να φάμε. Μισό. Αυτά. Πάω να βάλω να φορτίσει η κάμερα, γιατί δεν θα μου βγει για το σούπερ μάρκετ που θέλω. Θα μου κοπεί σίγουρα. Σούπερ μάρκετ. Θα πάμε σούπερ μάρκετ με τον μπαμπά. Όχι. Ταιριάζει με την μπλούζα σου. Μπορείτε να πάτε πάνω γιατί θα ξεκινήσω το haul. Άντε, πηγαίνετε πάνω και θα σας φωνάξω. Λοιπόν, επιστροφή. Έχουμε επιστρέψει φυσικά στο σπίτι. Και πάμε να σας δείξω τα ψώνια από σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από πίσω προς μπροστά. Δύο βιολογικό γάλα νουνού. Το ξέρετε ότι αυτό παίρνω τώρα. Προς το παρόν δεν σκοπεύω να τα αλλάξω. Οπότε είχα ξαναπάρει, μας είχε τελειώσει. Γιαουρτάκια Activia με λεμόνι, αγαπημένα, καρπός αμύγδαλο από Όλυμπος. Σας το έχω ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ ωραία σαν επιδόρπια. Εάν θέλετε δηλαδή να φάτε ένα γλυκάκι, είναι ιδανικό, είναι φανταστικό. Εδώ έχουμε ρύζο γοφρέτες με καλαμπόκι. Δύο συσκευασίες πήραμε και τις πήρα και ατομικά με τυρί. Δεν βρήκα τη μάρκα την προηγούμενη που είχα πάρει την προηγούμενη φορά, που σας λέω ότι είναι φανταστικά, αλλά θεωρώ ότι θα είναι ίδια κιόλας αυτά. Ένα cow tonic και ένα που έπεσε κάτω με γεύση barbecue. Και άλλο ένα με τυρί εδώ πέρα. Είχε πάρα πολύ κόσμο στα τυριά, συνήθως παίρνω, μου κόβουνε τυρί, αλλά τώρα είχε πάρα πολύ κόσμο στο σούπερ μάρκετ, οπότε πήρα νουνού γκούντα φέτες του τοστ. Εδώ έχουμε άλλο ένα γιαουρτάκι καρπός αμύγδαλο με γεύση φράουλα, τυροτρέλα μπαστουνάκια, δύο συσκευασίες, χαλούμι, γιατί αύριο θα ψήσουμε και θα ψήσω και χαλούμι. Εδώ τους πήραμε ανανάς σκευασμένο, έτοιμος, κομμένος, το τους αρέσει πάρα πολύ, τον τρώνε αρκετά. Πήραμε και γιαουρτάκια. Εδώ, αυτά είναι τα smart, έτσι, είναι smart με γεύση μπανάνα, smart με γεύση φράουλα. Εδώ έχω δύο συσκευασίες ρίζογκοφρέτες, ναι, με σοκολάτα γάλακτος και... μία συσκευασία ωμέγα φασόλια. Θα κάνω μέσα στην εβδομάδα φασολάδα. Μία συσκευασία φάκες. Και εδώ έχω μία αφράτη ζύμη για πίτσα από Κανάκι. Είναι καινούριο προϊόν, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει.
Οπότε το πήρα για να τους φτιάξω πίτσα. Μία συσκευασία κατσέλης από το 1978, το αγαπημένο μου. Μία συσκευασία εδώ πήρα φρέσκο φύλλο κρούστας από ζύμη ψαχνών. Το πήρα γιατί θέλω να κάνω κάτι ρολάκια, οπότε το ήθελα. Καραμολέγκος ψυχατός, ένα λουμίδι παπαγάλο κλασικό. Εδώ έχουμε χυμούς για τον Δημήτρη για το σχολείο. Αυτή είναι η Evie Go, μισό λεπτό γιατί με τσιμπάει ένα κουνούπι. Αχ, με τσιμπήσε το άτιμο. Λοιπόν, με γεύσεις διάφορων φρούτων λογικά και του πήρα και αυτές εδώ πέρα της Junior που είναι από Λακωνία, Crazy Zoo. Αυτό λέει ότι έχει μέσα φράουλα, μήλο, σταφύλι. Καινούριο και αυτό δεν του το έχω ξαναπάρει, οπότε του το πήρα. Εδώ τώρα συνεχίζω με μια συσκευασία μια σπουγγαρίστρα που ήθελα για να την αλλάξω. Εδώ στο Δημήτρη πήρα στάμπιλο γιατί ήθελε για το σχολείο και δεν του είχα πάρει και το ξέχασα να του πάρω από το βιβλιοπωλείο. Εδώ σακούλες σκουπιδιών. Εδώ έχουμε Stranford μάσκες. 10 τεμάχια είναι αυτές. Και πήραμε κι άλλο άλλη μια συσκευασία με 5 τεμάχια να υπάρχουν. Και λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ντοματούλες, ροδάκινα, μπανάνες, πατάτες και κρεμμύδια. Τα κρουασάν σας τα έδειξα αυτά, κρουασάν, τους αρέσουν. Πάμε να σας μιλήσω για το... Για αυτό που σας έλεγα στην αρχή του βίντεο, όταν ξεκίνησε το vlog, για αυτές τις κάψουλες, τις ταμπλέτες. Λοιπόν, τις ξαναπήρα. Εγώ προσωπικά ήμουν ικανοποιημένη. Θα σας δείξω, αν προλάβω, τα παπούτσια πόσο λευκά έχουν γίνει, χωρίς, σας το ξαναείπα, να βάλω το οτιδήποτε μέσα πάνω στα παπούτσια, ζύφε ή οτιδήποτε άλλο καθαριστικό. Με τις ταμπλέτες καθαρίσανε, είναι φανταστικές, μυρίζουν τα ρούχα υπέροχα. Και σε συνδυασμό με το σουπλίν, δεν το περίμενα να πω την αλήθεια, δεν ξέρω, μάλλον με το σουπλίν μυρίζουν, τι να σας πω, πρέπει να το δοκιμάσετε για να μου πείτε. Είναι μυρίζουν φρεσκάδα, μυρίζουν τέλεια, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, μυρίζουν τέλεια. Και γι' αυτό το λόγο τα ξαναπήρα. Όταν μένω ικανοποιημένη με ένα προϊόν, το ξαναπαίρνω. Εννοείται και με χίλια και το προτείνω και σε εσάς. Οπότε πήρα μία συσκευασία σουπλίν. Βέβαια ήταν πιο ακριβό το σουπλίν στο Βασιλόπουλο από ό,τι το είχα πάρει στα Lidl. Και πήρα και μία πιο μικρή. Επίσης πήρα μία συσκευασία χλωρίνη κλινέξ για τα μπάνια. Και πήρα και μία συσκευασία σκιπ για τα μαύρα τα ρούχα. Το οποίο επίσης μυρίζει ωραία. Αχ, μυρίζει καθαριότητα, δεν μπορώ να το εξηγήσω, να σας το εξηγήσω διαφορετικά. Θα πρέπει να το πάρετε για να το καταλάβετε αυτό που σας λέω. Γιατί μπορεί να με πείτε και υπερβολική, αλλά δεν είμαι υπερβολική. Πραγματικά όταν ενθουσιάζομαι με ένα προϊόν, πραγματικά... Τι κρατάω τώρα στα χέρια μου. Αυτό τώρα που κρατάω στα χέρια μου και είμαι ακόμα πιο χαρούμενη, είναι ότι βρήκα το κραγιόν. Συνήθως με ρωτάτε τι κραγιόν κόκκινο φορά. Και τι κραγιόν, και τι κραγιόν, και ποιο κραγιόν είναι, και ποιο κραγιόν είναι. Λοιπόν, βρήκα λοιπόν το κραγιονάκι μου, το αγαπημένο, το οποίο ήταν η συνεργασία που είχε κάνει τότε η Ελένη Μενεγάκη με τη Λορεάλ, αν το θυμάστε, και είχε βγάλει ένα κραγιόν. Αυτό το κόκκινο λοιπόν, είναι αυτό το κόκκινο που φοράω εγώ συνήθως, εκτός των τελευταίων γιατί μου είχε τελειώσει και το βάσα με μια μπατονέτα. Οπότε τώρα που πήγαμε Βασιλόπουλο, το βρήκα, είναι το νούμερο, τώρα δεν ξέρω, εδώ θα το δείτε, το νούμερο 346 φαίνεται εδώ. Μήπως έτσι, για να δω, δεν το βλέπετε, δεν το βλέπετε εδώ, για να δω έτσι. Α, είναι ανάποδα, είναι το 346 πάντως, για όσες ενδιαφέρεστε, και είναι μακράν. Το καλύτερο κόκκινο που θα έχετε βάλει, πραγματικά. Κοιτάξτε. Με τσιμπήσε εδώ το κουνούπι. Κοιτάξτε εδώ, πώς θα γίνει σε λίγο. Λοιπόν, είναι μακράν το καλύτερο κόκκινο.
Θα το δείτε και μετά μέσα στο φως της κουζίνας που είναι καλύτερο από εδώ από το σαλονιού. Λοιπόν, σας το ξαναλέω. Είναι το 346. Υπάρχει. Είναι το καλύτερο κόκκινο ever. Είναι κόκκινο κόκκινο. Συνήθως όταν λένε κόκκινο, συνήθως μπορντίζουν, κάνουν, ράνουν. Λοιπόν, οπότε το βρήκα και το πήρα. Γιατί είναι κάτι το, ένα χρώμα το οποίο εγώ λόγω και του ξανθού το χρησιμοποιώ αρκετά. Λοιπόν, θα σας πάω μέσα στην κουζίνα τώρα για να δείτε και το κραγιόν και για να σας δείξω και από κοκόματ τι πήραμε. Λοιπόν, ο Βασιλόπουλος έχει ξεκινήσει. Γενικά ο Βασιλόπουλος έχει ωραία πράγματα σε όταν βγάζει κουπόνια και γενικά διάφορα έτσι, σε μαξιλάρια, σε ριχτάρια, για το σπίτι τα πάντα. Οπότε εγώ τώρα, επειδή τα είχα δει μέσα στην εβδομάδα, αλλά δεν πήρα, πήρα για το μαριλάκι, επειδή δεν είχε, μπουρνουζάκι από κοκομάτ, θα το ανοίξω κιόλας. Και για μένα φυσικά πήρα ένα της Μαρίλας και ένα δικό μου. Να το δείτε κιόλας, τι ωραίο. Εδώ. Όπα, πώς ανοίγει. Α, το έχουν κάνει έτσι, μισό λεπτό. Να το δείτε. Είναι ένα λιλά χρώμα. Να το. Ένα λιλά χρώμα είναι. Ευκαιρία ήταν, λέω πάρτο και πάρα πολύ καλή ποιότητα και πάρα πολύ απαλό και μαζί με τον μπουρνουζί μας έδωσαν δώρο και παντόφλες. Παντοφλίτσες κόκκοματ. Για να δω. Μισό λεπτό. Α, είναι πολύ μαλακές. Α, είναι πολύ ωραίες. Πραγματικά είναι πολύ ωραίες. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι σαν μπουρνούζα και σαν ποιότητα μου είπε η κυρία εκεί πέρα ότι πρέπει να το βάλω. Α, κοίτα εδώ τι μου έκανε. Αυτό που πολύ κουνούπι. Λοιπόν, μου είπε εκεί η κυρία ότι πρέπει να το βάλω να τα πλύνω σε κρύο νερό για αρχή. Είναι πλημμένα αυτά και τα δύο και έπειτα κανονικό πλύσιμο για να μαλακώσει, να φρατέψει το ύφασμά του τέλος πάντων και αυτά το βαμβάκι του και να σας γίνει μου λέει πιο έτσι αφράτο το μπουρνούζι. Λοιπόν, αυτά νομίζω σας τα δείξα όλα, πήραμε και πορτοκάλια, πήραμε και κόκκο και πέψι και νεράκια τα οποία τα βάλαμε στο ψυγείο εννοείται. Πρέπει να σας αφήσω κάπου εδώ γιατί έχει αρκετή ζέστη και τα πράγματα πρέπει να μπουν ψυγείο. Φοβερό το κόκκινο. Φοβερό. Το 346 είναι, το ξαναλέω, 346. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Είμαι στο σπίτι, είναι πρωί και είπα να σας αποχαιρετήσω, να μην σας κλείσω έτσι κοφτά το βίντεο από το hall εχθές. Οπότε, να σας πω ένα ευχαριστώ πολύ αν παρακολουθήσατε και αυτό το βιντεάκι. Ελπίζω να σας αρέσει, είναι αρκετά μεγάλο βιντεάκι με πολλά πραγματάκια μέσα. Απλά δεν ήθελα να σας το κλείσω έτσι στον μπαμ, ήθελα να σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα τα πούμε φυσικά σε επόμενο βιντεάκι πρώτα, Θεός, να είμαστε καλά. Άλλο, τι άλλο θέλω να σας πω. Σας περιμένω φυσικά κάτω, εννοείται στα σχόλιά σας. Καλοδεχούμενα όλα τα σχόλια. Ευχαριστώ και τις φίλες μου που πάντα με τον καλό το λόγο μου γράφουν τα υπέροχα αυτά σχόλια, όπως βέβαια σε κάθε βίντεο. Ευχαριστώ και τις υπόλοιπες κοπέλες που γράφουν τα πικρόχολα σχόλια, να είναι καλά. Και αυτές τις ευχαριστώ, καλοδεχούμενα. Κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι με έχουν ξεχάσει, αλλά όχι, δεν ξεχνιέμαι εύκολα, η αλήθεια είναι αυτή, με ξαναθυμήθηκαν. Αυτά, λοιπόν, να έχουμε μια καλή εβδομάδα και φιλάκια πολλά, να πω, φιλάκια πολλά, έρχονται πολύ ωραία βιντεάκια, vlog μαμαδίστικα. Να το πω, άντε να το πω και πάλι. Αν θέλετε φυσικά είναι δωρεάν η εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι. Αν θέλετε να μεγαλώσει η παρέα μας, είμαστε μαμαδο παρέα εδώ πέρα σε αυτό το κανάλι. Οπότε θα δείτε μαμαδίστικα vlogs, μαγειρική, δουλειές, χαλαρά vlogs με τα παιδιά στο σπίτι, διαβάσματα, ό,τι κάνετε, ό,τι έχουμε κάθε γυναίκα στη καθημερινότητα, τίποτα διαφορετικό. Φιλάκια πολλά, καλά να περνάτε, να προσέχετε.
και από το παιδί και από μένα, φιλάκια πολλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.